προορισμός χιλιάδων μεταναστών που ήδη περιμένουν στα παράλια της Λιβύης είναι η Γάβδος και η Νότια Κρήτη. Το επιβεβαιώνουν μετανάστες που καταφθάνουν κατά κύματα από το περασμένο φθινόπωρο στο ακριτικό νησί, ενώ και τα στοιχεία των αφήξεων δείχνουν πως ένας στους 10 πανελλαδικά αποβιβάζεται στις νότιες ακτές. Και από εδώ και πέρα που ο καιρός θα καλυτερεύει, να περιμένετε ότι θα έχουμε ένα τεράστιο μεταναστευτικό κύμα. Και όταν λέω τεράστιο εννοώ με τα λογογνώσεις, διότι από τις αναφορές των ιδίων των ανθρώπων φαίνεται ότι πίσω υπάρχουν γύρω στις 4 και πλέον χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν να έρθουν προς τα δω. Μόνο το πρώτο δίμηνο του έτους καταγράφηκαν 11 περιστατικά και αποβιβάστηκαν 634 μετανάστες στα νότια της Κρήτης, όταν ολόκληρο το 2023 είχαν αποβιβαστεί 798 σε 21 περιστατικά. Από το φθινόπωρο έχει ξεκινήσει αυτή η αυξημένη ροή και μέσα στο 24 έχουμε 11 περιστατικά. Και είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η Νότια Κρήτη και ιδιαίτερα η Γάβδος αποτελεί πλέον τη νέα πύλη εισόδου και έχει μπει στόχο των κυκλωμάτων, ας πούμε, διακινούν μέσω το δικό μας παραλίο. Πρέπει να ανοίξει η συζήτηση και πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, γιατί μάλλον δεν έχει γίνει κατανοητό. Έχει ανοίξει ένας καινούριος δρόμος από τη μεριά τη δικιά μας, από τη Γάβδο. Οι μετανάστες που φτάνουν στο νησί λένε και οι ίδιοι ότι έχουν προορισμό τη Γάβδο και την Κρήτη. Η Ένωση Λιμενικών Δυτικής Κρήτης χτυπά καμπανάκι προς τα συναρμόδια Υπουργεία για την υποστελέχωση των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες κάθε φορά με το έργο της διάσωσης, περισυλλογής και καταγραφής των μεταναστών που εντοπίζονται είτε στα παράλια της Γάβδου είτε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Από μόνοι τους σταθμοί δεν μπορούσαν να διαχειριστούν τέτοια περιστατικά και τέτοιες δωρεές. Και το μεγάλο βάρος πέφτει στις κεντρικές υπηρεσίες, όπως εδώ του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων και αντιστοίχως το Λιμεναρχείο Ερεθύμνου, που διαθέτουν μεγάλο αριθμό στελεχών για να φέρουν σε πέρας όλη τη διαδικασία. Συνδικαλιστές του κλάδου ζητούν άμεση αποκατάσταση των οργανικών θέσεων των λιμενικών σταθμών Παλαιόχωρας, Χώρας Φακίων και Αγίας Γαλήνης, όπου οι ελλείψεις φτάνουν το 50%, καθώς και την ενίσχυση των πλωτών μέσων με διπλά πληρώματα. Τα δύο πλωτά που διαθέτουμε στη Νότια Κρήτη, στην περιοχή μας Αγία Γαλήνη και Παλαιόχωρα, αποτελούνται από μονά πληρώματα, δηλαδή σημαίνει ότι δεν έχουν αντικαταστάτες και καλούνται να ανταπεξέλθουν σε όλα τα περιστατικά που θα τύχουν. Και πολλές φορές μπορεί να είναι συνεχόμενα, πολλή ώρα, με αντίξωες συνθήκες, και αυτό έχει μια φυσική κόπωση και ψυχική και σωματική, και είναι αδύνατο να ανταπεξέλθουν. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Χανίων καθιστά σαφές πως σε ενδεχόμενες νέες αφήξεις θα μπορεί για τις επόμενες 15 ημέρες να διαθέσει τις παιδικές κατασκηνώσεις του Καλαθά ως χώρο φιλοξενίας μεταναστών. Με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να μην ανταποκρίνεται στο αίτημα για οικονομική ενίσχυση, ήδη το βάρος που έχει σηκώσει είναι δυσβάσταχτο. Κάθε φορά, ακόμα και για τις 2 μέρες που θα μείνουν, σε 40 άτομα θέλουμε γύρω στις 20.000 ευρώ. Ρούχα, ένδυση, υπόδηση, φαγητό. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Χανίων για το ύψος των δαπανών που αφορούν στη φιλοξενία μεταναστών. Μόνο για το πρώτο δίμηνο του 2024 έχουν δαπανηθεί 19.221 ευρώ, τη στιγμή που συνολικά το 2023 δαπανήθηκαν 22.398 ευρώ, το δε συνολικό ποσό που έχει διαθέσει από δικούς του πόρους ο Δήμος Χανίων για να φιλοξενήσει καραβάνια μεταναστών, ανέρχεται από το 2020 μέχρι σήμερα σε 128.502 ευρώ.